Δημήτρη, τι είναι πιο δύσκολο από τη μία χρονιά που είσαι δανεικός να έρχεσαι και να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια, τα περισσότερα σχεδόν από οποιοδήποτε άλλο, ή ξαφνικά να είσαι εκτός και να βλέπεις την ομάδα χωρίς να είσαι μες στο γήπεδο για να βοηθήσεις? Σίγουρα πιο δύσκολο να είσαι εκτός για να μην μπορείς να βοηθήσεις θες τόσο πολύ και δεν μπορείς. Αλλά απ' την άλλη, περιμένεις να δοθεί ευκαιρία. Πώς διαχειρίζεις αυτή την αλλαγή? Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερο μέσα στις προπονήσεις και να ετοιμαστώ μέσα στις προπονήσεις πάλι να είμαι 100% όταν μου δοθεί ευκαιρία. Μπορεί η ομάδα να ανατρέψει την εις βάρος κατάσταση που έχει δημιουργήσει ουσιαστικά η ίδια στον εαυτό της, μην πετυχαίνοντας τα γκολ που θα της έδιναν τους βαθμούς και τα παιχνίδια? Εντάξει, σίγουρα όλα αλλάζουν, αλλά πρέπει από τώρα και όλες από το μάτς της Κυριακής να επιστρέψουμε στις νίκες ώστε να μειώσουμε όσο πολύ μπορούμε τη διαφορά. Εσένα τι σου δίνει αυτή η σεζόν, τι κρατάς εσύ ως Δημήτρης? Εντάξει, ακόμα δεν μπορώ να κρατήσω πολλά πράγματα γιατί δεν αγωνίζουμε πολύ. Περιμένω να τελειώσει η σεζόν, να σου πω.